Χάμες θα περάσει για τον Φορτούνι. Από πλάγια θέση στο σούτ, την μπάλα out. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους για το 0-1 στο 13ο λεπτό. Με τον Κώστα Φορτούνι που πήρε την μπάλα από την πάσα του Χάμες. Δείτε ξανά την κίνηση του Φορτούνι στη μεγάλη περιοχή. Διαγώνιο σούτ, την μπάλα περνάει κοντά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Πρώτη πολύ καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Σφυρίζει ο Διαμαντόπουλος, εκτελεί ο Φορτούνης με δύναμη. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ στην επίθεση από τον Διαμαντόπουλο. Ενώ βλέπετε τον Χάμες να δείχνει στον διαιτή να δει τη φάση στο μόνιτορ. Τον Διαμαντόπουλο που σταμάτησε το παιχνίδι ενώ η μπάλα ήταν στον αέρα. Και παραμένει φυσικά και το σκηνικό που έχουμε δει από το ξεκίνημα του αγώνα. Τον Ιωνικό με αυτήν την διπλή ζώνη άμυνας να δοκιμάσει να σταματήσει τα του Ολυμπιακού. Τώρα ο Μπακαμπού θα σουτάρει και θα ανοίξει το σκόρ για τους Ερυθρόλευκους στο 34 με αυτό το δυνατό σουτ με το δεξί από την πάσα του Ιμπεομ Χουάνγκ. Ο Σεντρίκ Μπακαμπού, δείτε πως θα πάρει την μπάλα από τον Νοτιοκορεάτη και με αυτό το δεξί δυνατό σουτ θα κεραυνοβολήσει τον Λευτέρη Χουτεσιώτη για το 0-1, αυτό που έψαχνε ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα. Το βρίσκει με τον Μπακαμπού να σκοράρει. Ο Ολυμπιακός επιμένει με τον Φορτούνη, ποιος έχει χώρο για το σουτ, το πραγματοποιεί. 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 40 με αυτό το καταπληκτικό γκολ του Κώστα Φορτούνη που πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο, ελευθερώθηκε, μπήκε κοντά στην αντίπαλη περιοχή, είχε χώρο για το σουτ, εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την ελευθερία κινήσεων που το άφησαν οι παίχτες του Ιωνικού. Δείτε ξανά που παίρνει μπάλα και πως από εκείνο το σημείο και μετά δοκιμάζει από το ύψος μεγάλης περιοχής χωρίς να αφήσει περιθώριο αντίδρασης στον Λευτέρη Χουτεσιώτη. Ξανά η ενέργεια του Κώστα Φορτούνη, απέφυγε και τον Τσιγκρίνσκι, ήταν εύκολη υπόθεση από εκεί πέρα να στείλει μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Ολυμπιακό. Με το αριστερό κεφαλιά από τον Αντόι, μάλλον είναι ο Μασούρας, δεν το συγγνώμη. Πάσα για τον Χρήστο Ιωαννίδη που σουτάρει, μπλοκάρει ο Πασχαλάκης στο 88. Ο Εμβιλά για τον Ελαραμπή, ευκαιρία για το 3-0, δεν μπορεί να σκοράρει ο Μαροκινός. Τελέστηκε κοντά στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον προθυμένο Γκοσόουζα. Και πάλι ο Σαμασέκου, ποιος θα κερδίσει στα ίσια την μονομαχία. Η μπαλιά προς τον Ελαραμπή από τον Μασούρα. Το σούτ του Σαμασέκου διώχνει ο Χουτεσιώτης σε κόρνερ.